ασπίδα προστασίας για όλα τα παιδιά. Ψυχολόγοι λειτουργήσε όλα τα σχολιά. Λάβες, αξίες, λεξά και ιδανικά. Φυγιαστικά εγκλήματα το σύστημα γεννά. Είμαστε σήμερα εδώ η ομάδα γυναικών Κολωνού Σεβολίων, οι γυναίκες της Σόγια, για να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την οργή και την αγανάκτησή μας για το αποτρόπο έγκλημα σε βάρος της 12χρονης που τρέφεται στο έδαφος μιας εκμεταλλευτικής κοινωνίας με σάπιας και ερωστημένες αξίας, μιας κοινωνίας που τρέφει την πορνεία. Εξάλλου, οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια έχουν κατοχυρώσει την πορνεία ως επάγγελμα, ενώ ταυτόχρονα προωθούν την εκπόρνευση των νέων γυναικών. Είμαστε εδώ όμως κυρίως και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε και να απαιτούμε την προστασία των θυμάτων, παιδιών και γυναικών και την ολόκληρη στήριξή τους από δημόσιες και δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες για την πρόληψη αυτών των αποκρουστικών φαινομένων αλλά και για τη στήριξη των θυμάτων μετά την τέλεση των εγκλημάτων. Δεν ανεχόμαστε αυτή η σοβαρή υπόθεση να βρίσκεται στα χέρια των διωτών και των ΜΚΙΟ. Δεν ανεχόμαστε τη δραματική κατάσταση που βρίσκονται οι δημόσιες δομές προστασίας των κακοποιημένων παιδιών και των παιδιών χωρίς οικογένεια. Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων του Μητέρα και των Παιδουπόλεων που προχτές έκαναν στάση εργασίας και έδωσαν συνέντευξη τύπου απαιτώντας την ενίσχυση των δημόσιων δομών. Και αυτά που λέμε επιβεβαιώνονται πλήρως από το γεγονός ότι τα αδέλφια της 12χρονης αυτή τη στιγμή, αντί να βρίσκονται σε δομές κατάλληλες για τη φροντίδα και την προστασία τους, βρίσκονται στο νοσοκομείο παιδών. Οι γυναίκες της Ομοσπονδίας Γυναικών χτίζουμε ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτά τα φρικιαστικά εγκλήματα. Με τον αγώνα και τη διεκδικητική μας δράση για ό,τι είναι σύγχρονο και αναγκαίο για τη ζωή μας και τη ζωή των οικογενειών μας. Κανένα παιδί αντιπερασπιστό, καμία ανοχή στο σύστημα αυτό. Θέλουμε να εκφράσουμε σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις την αηδία, την οργή και την αγανάκτησή μας για τα γεγονότα που αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες με το κύκλωμα μαστροπών, βιαστών και παιδεραστών με θύμα μέχρι αυτή τη στιγμή ένα κορίτσι 12 χρονών. Καταγγέλουμε τον τρόπο προβολής και διαχείρισης του ζητήματος από μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που έφτασαν στο σημείο να προβάλλουν εικόνα του κοριτσιού και να πολιορκήσουν το σπίτι του. Απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές τη συνεχή και ολόκληρη στήριξη του ανήλικου κοριτσιού, όλων των παιδιών της πολύτεκνης οικογένειας και κάθε θύματος, τη διερεύνηση και διελεύκανση της υπόθεσης σε όλη την έκταση και τις προεκτάσεις της, την αποκάλυψη και δημοσιοποίηση των στοιχείων όλων των εμπλεκομένων, την παραδειγματική καταδίκη τους με τις ανώτερες ποινές. Είμαστε εδώ με σφιγμένο το στομάχι για όσα παρακολουθήσαμε και παρακολουθούμε και αποκαλύπτονται. Έχουμε όμως κρύο το νου για όσα μπορούμε να ερμηνεύσουμε και έχουμε ζεστή καρδιά και άγχος για το θύμα και για τα θύματα. Είμαστε υποχρεωμένοι, πέρα από την αυτονόητη αηδία μας, την οργή μας και την καταγγελία, να διατυπώσουμε σκέψεις μας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Γιατί ο σκοπός μας αυτές τις μέρες, όπως και σήμερα, δεν είναι να παρακολουθήσουμε παθητικά την επικαιρότητα μέχρι αυτή να ξεχαστεί. Πίσω από τέτοιου είδους φρικιαστικά και δυστυχώς επαναλαμβανόμενα γεγονότα βρίσκεται ένα σάπιο σύστημα που αναπαράγει και θέλει να επιβάλλει σε όλους τους τόνους τις σάπιες αξίες του. Μία από αυτές τις αξίες λέει ότι όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται. Μία άλλη σάπια αξία του συστήματος λέει «Ο θάνατός σου η ζωή μου». Με αυτές τις αξίες και μέσα από τις δυσκολίες της ζωής, οι οποίες αυξάνονται, κοντεύει η βαρβαρότητα να γίνει συνώνυμο της καθημερινότητάς μας. Το αδίστακτο τσούρμο σάπιων ανθρώπων που αγοράζουν και πουλούν ένα 12χρονο κορίτσι, λες και είναι αντικείμενο,
είναι η χειρότερη ένδειξη του σάπιου συστήματος και των σάπιων αξιών του. Αυτή η σαπίλα δεν αθωώνει προφανώς τους θήτες. Αυτοί έκαναν την επιλογή τους να κολυπάνε μέσα στη δυσοδεία της και να επιδιώκουν να έχουν ωφέλη και κέρδη. Όμως υποχρεώνει όλους εμάς να μην δείξουμε καμία ανοχή και να υψώσουμε ασπίδα προστασίας για τα θύματα, τα σημερινά αλλά και τα αυριανά, για τα παιδιά μας αλλά και όλα τα παιδιά της γειτονιάς και κάθε γειτονιάς. Καμία ανοχή λοιπόν στη βία, στους βιασμούς και την κακοποίηση. Καμία ανοχή στη φτώχεια, την πείνα στις οικογένειες και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Καμία ανοχή στην εκμετάλλευση και την εργασία ανηλίκων. Ασπίδα προστασίας είναι να μην λείπει κανένα παιδί από το σχολείο και να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε εφόδια και αγαθά για το μέλλον. Ασπίδα προστασίας είναι κάθε παιδί να ζει και να αναπτύσσεται σωστά, ακόμα και όταν η οικονομική δυνατότητα των γονέων δεν μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό. Ασπίδα προστασίας για εμάς είναι η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η κατανόηση. Ασπίδα προστασίας είναι τα όνειρα των παιδιών μας, τα αιτήματα, η διεκδίκησή τους. Η κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές έχουν την πρώτη και την κύρια ευθύνη πέρα από διακηρύξεις και ευχολόγια να φροντίσουν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και νοσηλευτής στα σχολεία και στους δήμους. Να οργανωθούν σε μεγάλη έκταση ενημερωτικά προγράμματα στα σχολεία από επιστημονικούς κρατικούς φορείς για το φαινόμενο της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Να χρηματοδοτηθούν από το κρατικό προϋπολογισμό η λειτουργία κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των παιδιών και των γυναικών, καθώς και για τη στήριξη των οικογενειών τους. Να υπάρχουν μέτρα στήριξης με άνεργους γονείς, για οικογένειες με άνεργους γονείς και ιδιαίτερα των άνεργων γυναικών, των γυναικών από μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. Να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί, αξιοπρεπείς συνθήκες κατοικίας και διαβίωσης, γιατί αυτό είναι στοιχειώδης προϋπόθεση και βάση για την ομαλή ανάπτυξη οποιοδήποτε παιδιού σήμερα. Να επεκταθεί παντού το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Να οργανωθούν σε μεγάλη έκταση και δωρεάν προγράμματα αθλητικής και πολιτιστικής δράσης στα σχολεία τις απογευματινές ώρες. Να συμμετέχουν όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας. Να υπάρχουν δημιουργικές δραστηριότητες στα σχολεία. Να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές παιδικής προστασίας. Να είναι πλήρης με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και τις ειδικότητες που απαιτούνται για την προστασία, την ομαλή και σωστή ανάπτυξη των παιδιών που θα χρειαστούν αυτές τις δομές. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες και παιδιά και εγγόνια. Είμαστε σύλλογος της γειτονιάς και θεωρούμε ότι τα παραπάνω μέτρα είναι απαραίτητα, στοιχειώδη και αναγκαία, έτσι ώστε να μην βρεθεί ποτέ ξανά κανένα παιδί εκτεθειμένο και ανυπεράσπιστο. Όμως, όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις τα θεωρούν αδικαιολόγητο κόστος αυτά τα ζητήματα που θέτουμε. Τα αρνούνται, τους καταγγέλουμε γι' αυτό. Όμως, ξέρουμε πως χρειάζεται να δυναμώσει και η συλλογική διεκδίκηση, να δυναμώσει ο αγώνας. Πρέπει να καλύψουμε κάθε κενό που αφήνει η ανεπάρκεια και η απροθυμία του κράτους με αγώνες, αιτήματα, όνειρα και διεκδικήσεις. Είναι απαραίτητο να πάρουμε πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση παντού, σε κάθε σχολείο και σε κάθε γειτονιά. Σήμερα συγκεντρωνόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε, να καταγγείλουμε, να διατυπώσουμε τα αιτήματά μας. Όμως η γειτονιά βράζει. Βράζει με αυτά που μαθαίνει και με αυτά που ακούει. Αν όποιοι από εμάς σήμερα εδώ και όσοι μας ακούνε
Αν θέλετε να γίνουν τα σκοτάδια λάμψη, φροντίστε εσείς να είστε η σπίθα που θα δώσει λάμψη στα σχολεία, στις δουλειές, στα στενά, στις γειτονιές. Γιατί άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Αυτή είναι και η δουλειά του συλλόγου μας, αυτή είναι και η δουλειά των φορέων, των συλλόγων γονέων μέσα στα σχολεία και σε όλες τις γειτονιές. Κανένα παιδί ανυπερασπιστό, καμία ανοχή στο σύστημα αυτό. Από την Ένωση Γονέων του 4ου Διαμερίσματος και από την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, εκφράζουμε την αηδία οργή και αγανάκτησή μας για το γεγονός κακοποίησης και εκπόρνευσης του 18χρονου παιδιού από τον, του 12χρονου παιδιού από τον 53χρονο στον Κολενό. Ανεξάρτητα από την πορεία των εξελίξεων και των αποκαλύψεων, τον δρόμο που θα ακολουθήσει η δικαιοσύνη, δηλώνουμε την απέτησή μας να διευρυνθεί η έκταση του εγκλήματος, να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία όλων όσων εμπλέκονται και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι. Καταγγέλουμε τον απαράδεκτο τρόπο που προβάλλεται η συγκεκριμένη υπόθεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φτάνοντας στο σημείο να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφία του ανήλικου παιδιού. Έχουμε κυριολεκτικά εδιάσει με τις συνεχόμενες ειδήσεις κακοποίησης, βιασμών και μαστροπίας και άλλων κοινωνικών φαινομένων που εκφράζουν τη σύψη της κοινωνίας που ζούμε, της απάνθρωπης και αρρωστημένης λογικής. Όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται, ακόμα και το ανθρώπινο σώμα, ειδικά το γυναικείο. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ξεχάσουμε. Να βάλουμε στο αρχείο μια σειρά γεγονότα που παίζουν για τη δημοσιότητα και μετά ξεχνιούνται. Είμαστε αποφασισμένοι και απαιτούμε την πλήρη στήριξη του θύματος και όλων των θυμάτων. Δεν θα συμβιβαστούμε με τη δυσοδεία μιας κοινωνίας που σαπίζει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε για κανέναν άνθρωπο, πολύ περισσότερο για ένα παιδί, τη βία της πείνας, της απομάκρυνσης από το σχολείο, της ανήλικης εργασίας, της κακοποίησης, του βιασμού. Είναι ανάγκη στις ενώσεις και στους συλλόγους γονέων να ανοίξει η συζήτηση για όσα πρέπει κατεπηγόντως να διεκδικήσουμε μέσα στα σχολεία. Πρέπει να δυναμώσουμε τους συλλόγους και την Ένωση Γονέων και τις ενώσεις γονέων, έτσι ώστε να υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές σε κάθε σχολείο και στους Δήμους. Να υπάρχουν ενημερωτικά προγράμματα στα σχολεία από επιστημονικούς κρατικούς φορείς για το φαινόμενο της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των παιδιών και των γυναικών, καθώς και τη στήριξή τους. Μέτρα στήριξης των άνεργων οικογενειών και ιδιαίτερα των άνεργων γυναικών, των γυναικών από μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. Αξιοπρεπής μισθή, συνθήκες εργασίας και άλλα ως βάση για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών. Να επεκταθεί παντού το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ώστε κανένα παιδί να μην πεινάει. Να οργανωθούν δωρεάν προγράμματα άθλησης και πολιτιστικής δράσης στα σχολεία τις απογευματινές ώρες για να συμμετέχουν όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας σε δημιουργικές δραστηριότητες. Επαρκείς δημόσιες δομές παιδικής προστασίας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την ομαλή και σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Κόντρα στην παρακμή και τη σαπίλα παλεύουμε για να χτίσουμε ασπίδα προστασίας για τα παιδιά μας, μπαίνοντας στον αγώνα για τα δικαιώματα των οικογενειών μας. Εμπνέουμε τα παιδιά μας τα ιδανικά της αλληλεγγύης, της φιλίας, της αγάπης, της ομορφιάς, του αγώνα για τη ζωή που δικαιούνται. Έχουμε στεναχώρια, θυμό και οργή, που αυτή δεν μπορούμε να την αφήσουμε απλά να μείνει παρακολουθώντας τις εξελίξεις και να μείνουμε αμέτωχοι σε όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες, αλλά πρέπει αυτή την οργή να την κάνουμε δύναμη και σήμερα να δώσουμε ένα μήνυμα για να διεκδικήσουμε δομές και στήριξη σε, και, στις δύο, και, στα, και,
και στις δύο και στα παιδιά των δύο οικογενειών και από τις δύο πλευρές διεκδικούμε κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους και ψυχολόγους σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις γειτονιές. Να υπάρξει μια πλήρη στήριξη από κρατικές δημόσιες δομές δωρεάν, οι οποίες θα στηρίξουν αυτά τα παιδιά για αυτές τις οικογένειες, για να μην ξαναυπάρξει κανένα άλλο τέτοιο θύμα.